Παρατεταμένη ανομβρία και υψηλές θερμοκρασίες έχουν θέσει σε συναγερμό τους καλλιεργητές ρεζιού στην Ισπανία. Οι υπάλληλες συνθήκες στην περιοχή αυτή κοντά στη Σεβίλη έπρεπε να είναι κατά πράσινη και οι οριζόνες έτοιμοι να δώσουν τα προστοζήν στους ντόπιους αγρότες. Όμως εδώ και πολλούς μήνες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Ζούμε μια ανησυχητική κατάσταση όχι μόνο αυτή την αγροτική περίοδο, η οποία είναι πολύ περίπλοκη και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ρύζι. Είναι οι τελευταίες 5 περίοδοι έτσι και τώρα πάμε για την 6η με πάρα πολλές δυσκολίες. Η Ισπανική κυβέρνηση έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου στις Βρυξέλλες, ζητώντας αποδέσμευση κονδυλίων από το Ταμείο Διαχείρισης Κρίσεων για την αποζημίωση των αγροτών. Αλλά και στην Ιταλία ο Πάδος ποταμός, ο μεγαλύτερος της χώρας, σε πολλά σημεία εμφανίζει εικόνα απογοητευτική για τους ντόπιους. Όπως ο Τζουλιάνο Λαντίνι, που ζει από τις κρουαζιέρες που κάνει και τώρα τις έχει ακυρώσει. Για πρώτη φορά το έκανε όταν ήμουν 13 ετών και εδώ έμαθα να κολυμπώ στα 5 μου χρόνια. Θυμάμαι ένα ποτάμι γεμάτο, με ζωή, πλοία, ψάρεμα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Η ξηρασία στον Πάδο οφείλεται στην ελάχιστη χιονόπτωση στις Άλπεις. Ολόκληρη κοιλάδα μεταξύ Τωρίνου και Βενετίας υφίσταται τις συνέπειες, με επαγγέλματα όπως αυτά του τουρισμού των καλλιεργιών να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.